Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σήμερα το μεσημέρι. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πρωτοβουλίας της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συζητηθεί η κατάσταση στην περιοχή μας, όπως εξελίσσεται, και η πρωτοβουλία της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τη δημιουργία ενός θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου με τελικό προορισμό τη Γάζα για απρόσκοπτη, ασφαλή και διαρκή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στοιχεία της πρωτοβουλίας τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά και σε ηγέτες άμεσα ενδιαφερόμενων χωρών της περιοχής. Σε σχετικές επαφές προβαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών κατά την επίσκεψή του σε Ιορδανία και Παλαιστίνη στις αρχές της εβδομάδας, αλλά και χθες στη Γερμανία. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα αναπτύξει πτυχές και παραμέτρους της πρωτοβουλίας όπως διαμορφώνεται, επισημένοντας ταυτόχρονα τη σημασία των συνεργειών μεταξύ κρατών και διεθνών οργανισμών και τη συλλογική ανάληψη αρμοδιοτήτων. Θα ενημερώσει επίσης για τις επαφές που πραγματοποιεί η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τις επόμενες ενέργειες που πρόκειται να αναλυφθούν προς περαιτέρω προώθηση της πρωτοβουλίας, η οποία μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη χάνει καταρχήν θετικής αποδοχής, καθώς αναγνωρίζεται από τους εταίρους μας η γεωγραφική θέση της χώρας μας, αλλά και το βαθύ επίπεδο των σχέσεών μας με τις χώρες της περιοχής. Η αξιοπιστία και η συνέπεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και η ιδιότητά της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν εχέγγυα στην υλοποίηση αυτής της προσπάθειας. Ως κράτος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της περιοχής, η πρωτοβουλία συνιστά έκφανση ενεργούς διπλωματίας που αποδεικνύει και αναδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο και την ενεργή εμπλοκή που η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει στην περιοχή, αλλά και στην παρούσα κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα θέσει στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την πτυχή του μεταναστευτικού, αφού μια πιθανή περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυξημένες μεταναστευτικές ροές στη χώρα μας. Η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, με τη μείωση κατά 50% στις αφίξεις και την αύξηση κατά 50% στις επιστροφές, κρίνεται ως προτεραιότητα για την κυβέρνηση να διαφυλαχτεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει προληπτικά μέτρα και ενέργειες σε περίπτωση νέων μεταναστευτικών ροών, ούτως ώστε έγκαιρα και ουσιαστικά να ανταποκριθεί. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υπογραμμίσει την ανάγκη στήριξης των θεσμών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κύπρο και της επίδειξης ουσιαστικής αλληλεγγύης, αλλά και της ανάληψης ενεργότερου ρόλου στην περιοχή. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερώσει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση ως προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό από εκεί που έχουν διακοπεί. Οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται στον διορισμό απεσταλμένο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη δημιουργία συνθήκων επανέναρξης διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα ενημερώσει την κυρία Φόντερ Λάιεν για την άμεση θετική ανταπόκριση της πλευράς μας προς τον Γενικό Γραμματέα ως προς τον διορισμό συγκεκριμένης προσωπικότητας από πλευράς του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτηση από τουρκικής πλευράς. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα επαναλάβει την προσήλωση της κυβέρνησης στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού προβλήματος εντός του συμφωνημένου πλαισίου, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και θα επαναλάβει τον ενεργό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα εν ώψη και τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Συνεπής, τα όσα διακηρύττονται και εξαγγέλλονται, αρχίζει η εγκατάσταση κλιματιστικών στα σχολεία. Όπως ο ίδιος ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξήγηλε κατά την επίσκεψή του στο Γυμνάσιο Ακροπόλεως την 7η Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενος από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε λίγες μέρες αρχίζει η εγκατάσταση κλιματιστικών στα πρώτα 50 σχολεία, 10 σε κάθε επαρχία, σε συνεργασία με τις σχολικές εφορίες. Η δαπάνη για την εγκατάσταση των κλιματιστικών στα 50 αυτά σχολεία δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού το αναγκαίο ποσό έχει εξασφαλιστεί από εξοικονομήσεις του αρμόδιου Υπουργείου. Τα σχολεία όλων των βαθμίδων έχουν επιλεγεί στην βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που έχει θέσει το Υπουργείο Παιδείας. Ο σχεδιασμός για τοποθέτηση κλιματιστικών σε όλα τα σχολεία σε ορίζοντα τριετίας, όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί, τίθεται προς υλοποίηση, ενώ παράλληλα συνεχίζονται τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας που αφορούν στη μετατροπή συγκεκριμένων σχολείων σε πράσινα κτίρια. Με όραμα, βούληση και μεθοδικότητα, θέτουμε σε τροχιά αποτελεσματικής επίλυσης ενός ζητήματος που απασχολεί τις δημόσιες συζητήσεις, αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό και μαθητές εδώ και χρόνια.
με την ίδια αποφασιστικότητα και προγραμματισμό, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να εξυγχρονίσουμε και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το εκπαιδευτικό μας σύστημα, υποδομές, διαδικασίες, συνθήκες αλλά και προοπτικές. Χαιρετίζουμε την ομόφωνη έγκριση από την Βουλή των Αντιπροσώπων χθες του νομοσχεδίου για μείωση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το μέτρο, το οποίο εντάσσεται στην δέσμη 17 μέτρων συνολικού κόστους 196 εκατομμυρίων ευρώ, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο για την στήριξη της κοινωνίας, στοχεύει στην ανακούφιση των κυπριακών νοικοκυριών σε μια περίοδο που οι τιμές των καυσίμων παρουσιάζουν νέα αύξηση. Το κόστος από την εφαρμογή αυτών των μέτρων ανέρχεται στα 26 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ρυθμίσεις που αφορούν τα καύσιμα κίνησης θα ισχύουν από 3 Νοεμβρίου 2023 μέχρι 3 Μαρτίου 2024 και για το πετρέλαιο θέρμανσης από 15 Νοεμβρίου 2023 μέχρι την 31η 2024. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, έχει ήδη υπογράψει τον νόμο και έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, και ο οποίος τίθεται σε ισχύ σήμερα. Με τους ελέγχους που διενήργησε σήμερα η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, διαφάνηκε ότι τα πρατήρια έχουν μειώσει τις τιμές τους κατά απόλυτο βαθμό μετά και την μείωση του φόρου κατανάλωσης. Η Υπηρεσία θα παρακολουθεί την αγορά συστηματικά, τόσο για το θέμα της μείωσης του φόρου κατανάλωσης για καύσιμα, αλλά και όσον αφορά την ορθή εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ. Η δέσμη 17 μέτρων στήριξης της κοινωνίας περιέχει μέτρα για άμεση ανακούφιση των νοικοκυριών, αλλά και μόνιμες ουσιαστικές λύσεις αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας που ταλανίζει τα κυπριακά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια. Όραμά μας ως κυβέρνηση, σύμφωνα και με το πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, είναι η παροχή λύσεων μόνιμων και διαχρονικών, όχι στη βάση προσωρινών επιδοματικών πολιτικών, αλλά που να απελευθερώνουν τους συμπολίτες μας από επαναλαμβανόμενες δαπάνες και που καλύπτουν ριζικά τις βασικές τους ανάγκες. Παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ο προϋπολογισμός, που ανέρχεται στα 189,6 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνει έργα, δράσεις και πολιτικές που στόχο έχουν να καταστεί χώρα μας περιφερειακό ενεργειακό κέντρο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και παράλληλα οι τομείς των υπηρεσιών, του εμπορίου, της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας να αποτελέσουν πυλώνες στήριξης της αηφόρου ανάπτυξης της οικονομίας και της ευημερίας του συνόλου των πολιτών. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και τεχνολογίας, καθώς και της προστασίας των καταναλωτών, με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των ενεργειακών μας πόρων, τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού της Κύπρου, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση των επενδύσεων και την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών βρίσκεται στο επίκεντρο του προϋπολογισμού. Ανάμεσα στα έργα και στις πολιτικές που εντάσσονται στο σχέδιο δράσης, αποτελούν η υλοποίηση του σχεδίου φωτοβολταϊκά για όλους, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω σχεδίου χορηγιών για την ενεργειακή αναβαθμίση εταιριών και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, στρατηγική προώθηση κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, με στόχο να καταστεί η Κύπρος διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, αναβάθμιση της μονάδας διευκόλυνσης επιχειρήσεων για αποτελεσματική προσέλκυση επενδύσεων και ταλέντων, άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου μέσω της έλευσης φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με γειτονικές χώρες και υλοποίηση σχεδίου στήριξης για την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποθήκευση μέσω μηδοτικού διαγωνισμού. Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, όπως παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπου θα είναι διαθέσιμο δημόσια. Σήμερα, στις 6 το απόγευμα, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα υποδεχθεί τους περίπου 150 νέους αγρότες, οι οποίοι έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών και τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το μέτρο του προγράμματος. Η κυβέρνηση στηρίζει κάθε πρωτοβουλία για δραστηριοποίηση νέων αγροτών, μέσω της οποίας επιτυχάνεται και η ενίσχυση των κοινοτήτων μας. Κατά την πρόσφατη προκήρυξη του μέτρου για την ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, καθώς και του μέτρου για τη στήριξη επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον από μέρους των νέων μας.
Ως αποτέλεσμα, το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργείου, ενέκρινε όλες τις αιτήσεις που πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας συνολικού ποσού 70 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με 36 εκατομμύρια ευρώ που προέβλεπαν οι αρχικές προκηρύξεις. Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση και στη βάση του προγράμματος διακυβέρνησής μας. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε μέτρα και πολιτικές που στοχεύουν στην απόκτηση σημαντικής δυναμικής και αναγέννησης του πρωτογενούς τομέα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και άλλων δράσεων, ούτως ώστε να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας. Έληξε σήμερα το μεσημέρι η προθεσμία εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα διοικητικά συμβούλια της Αρχής Λιμένων Κύπρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Το αυξημένο ενδιαφέρον των συμπολιτών μας να συμμετέχουν στην ανοιχτή αυτή διαδικασία αποτελεί αυταπόδεικτη αναγνώριση της κοινωνίας σε διαδικασίες που προάγουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Συγκεκριμένα, για την Αρχή Λιμένων Κύπρου έχουν υποβληθεί 186 αιτήσεις και για τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου 124. Παράλληλα, υπενθυμίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη από την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου η διαδικασία για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, Αρχής Αδειών και Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων, η οποία θα διαρκέσει μέχρι την 14η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει και η διαδικασία του τρίτου και τελευταίου γύρου αυτής της φάσης, που θα αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Κύπρου, του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος θα είναι αναρτημένες στο γνωμοδοτικό.gov.cy και στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων Υπουργείων. Και η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους τέσσερις αυτούς οργανισμούς θα διαρκέσει μέχρι τις 20 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Καλούμε για άλλη μια φορά τους συμπολίτες και τις συμπολίτησές μας που ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στο σημαντικό έργο αυτών των οργανισμών να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. Αν έχετε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε στο διάφορα το Κυπριακό. Οι δηλώσεις του κ. Ταρτάρ είναι ξανά συγκεκριμένες στο ίδιο μοτίβο που επαναλαμβάνα για τον απεσταλμένο και προηγουμένως. Προσωπικός απεσταλμένος χωρίς καμιά αναφορά ή οποιαδήποτε διασύνδεση με το Συμβούλιο Ασφαλείας. Άρα φαίνεται ότι οι όροι υπό τους οποίους εξάγεται η προσπάθεια δεν ικανοποιούν την πλευρά και όσα ονόματα και να αλλάξουν προφανώς δεν θα είναι αποδεκτός ο απεσταλμένος. Κοιτάξτε, εμείς και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, σε συνάντηση που είχαν με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και κατά την χθεσινή συνάντηση με τον Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επαναλαμβάνουμε με κάθε ευκαιρία ότι ο διορισμός απεσταλμένο από πλευράς του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών θα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Υπενθυμίζω ότι η πλευρά μας απάντησε άμεσα εντός των πρώτων 24 ωρών στη συγκεκριμένη προσωπικότητα που έχει προταθεί για διορισμό από πλευράς του Γενικού Γραμματέα. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής την οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση για την τοποθέτηση από πλευράς, από την τουρκική πλευρά. Αυτό που εμείς θα επισημαίνουμε είναι ότι θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες επικοδομητικές, να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με ορίζοντα την οριστική επίλυση του Κυπριακού. Αντίθετα, θέμα να υπάρξει, αν θέλετε, ο αποχαρακτηρισμός οποιασδήποτε ιδιότητας μπορεί να υποχωρήσει αυτό το σημείο η Λευκοσία για να είναι εντελώς εκτός οποιασδήποτε διασύνδεσης, όπως το ζητάει η τουρκική πλευρά, απλά και μόνο για να υπάρξει αυτή η επαφή και επικοινωνία για να δούμε αν υπάρχει έδαφος για συνομιλίες. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ουσία. Και η ουσία είναι αυτός ο απεσταλμένος, αυτή η προσωπικότητα που θα επιλεγεί από τον Γενικό Γραμματέα, να έχει ως πρώτη ύψιστη προτεραιότητά της την διερεύνηση της προοπτικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα πάντοτε με αυτό που τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη είναι δεσμευμένα, τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, στη βάση μιας διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Ο κύριος Σταντάρ και ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών ζήτησαν να σταματήσουν τα έργα στην Πύλα. Έχουν μεταφέρει αυτή τη θέση στον κύριο Λακουρά και τι προβλήμα μπορεί να δημιουργήσει στη συναντήληψη? Δεν γνωρίζω αν το έχουν μεταφέρει στον κύριο Λακουρά. Αυτό που γνωρίζω ότι ο ίδιος ο κύριος Λακουρά χθες χαιρέτησε την επίτευξη της συναντήληψης, αλλά και τις πρόνοιες που αυτή περιλαμβάνει. Όλες οι εργασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει την 23η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την συναντήληψη που έχει επιτευχθεί με την ειρηνευτική δύναμη,
προχωρούν κανονικά. Ο ίδιος ο κύριος Λακρουά επισκέφθηκε χθες την περιοχή και προέβη και σε δηλώσεις σχετικές για το πόσο σημαντική είναι αυτή η συναντήληψη και για τις δύο κοινότητες, αλλά και ως προς την ουσία της συζήτησης. Επαναλαμβάνω και επισημαίνω ότι μέσα από αυτή την συναντήληψη απαντώνται ζητήματα που ανησυχούσαν την πλευρά μας για δεκαετίες, και αυτό είναι να μην αμφισβητείται σε καμία περίπτωση το καθεστώς της νεκρής ζώνης, ούτε και η ώρα εντολής της ειρηνευτικής δύναμης. Το απόγευμα έχουμε μια συνάντηση αμέσως στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρόεδρο της Σεβρών με φόντο και την εν ώψη της λήξης της προθεσμίας σε σχέση με τον κοίτασμα Αφροδίτη. Θα περιμένουμε κάτι ουσιαστικό ή απλά μια επανάληψη των θέσεων και το χάσμα να παραμένει ανοιχτό? Αντιλαμβάνεστε ότι σίγουρα μια συνάντηση δεν μπορεί να μην είναι ουσίας. Είναι μια ουσιαστική συνάντηση μεταξύ του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και αντιπροσωπείας της εταιρείας Chevron. Οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο. Αυτό που θα επαναλάβω, όπως έχω πει και σε προηγούμενη τοποθέτηση, είναι ότι η παρουσία μιας εταιρείας όπως είναι η Chevron στην Κυπριακή ΑΟΣ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα υπάρξει κατάληξη. Αναμένεται, κύριε εκπρόσωπε, ότι η Chevron θα τηρήσει τα συμφωνητέντα όπως το έθεσε πριν από λίγο και ο Υπουργός Συμβολής. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες έχουν υπογραφεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο μέσο μιας διαδικασίας. Δεν μπορούμε να προβούμε σε περισσότερες τοποθετήσεις. Να αναμένουμε και την σημερινή συνάντηση, αλλά και την εκπνοή της διορίας. Για το θέμα της πύλας, να βαρθεί στο προηγούμενο θέμα. Αν από πλευράς του κυβερνήσεως προχωρήσουν πιο γρήγορα οι εργασίες για τον δρόμο και οι κατοχικές αρχές μπλοκάρουν οποιαδήποτε οικιστική ανάπτυξη στην νεκρή ζώνη, όπως ήταν η πρόταση που συμφωνήθηκε από όλη την κυβερνητική πλευρά, αυτόν υπάρχει ως σενάριο κάποια προετοιμασία για το πώς θα το χειριστεί η κυβέρνηση? Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να ξεκινούμε μια διαδικασία προκαταβάλλοντας το αρνητικό που μπορεί να επέλθει την ίδια στιγμή. Σύμφωνα με τους όρους εντολής της ειρηνευτικής δύναμης, η ειρηνευτική δύναμη είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει ότι θα εκπληρωθούν το σύνολο των προνοιών της συναντήληψης. Κύριε Κρούσπε, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι έχω καταλάβει τόσο σημαντική ακριβώς έχουμε συμφωνήσει. Γιατί η τουρκοκυπριακή πλευρά λέει ότι υπάρχουν δύο έγγραφα που δεν έχουν υπογραφεί. Και εφόσον δεν έχουν υπογραφεί, για αυτούς η συμφωνία δεν είναι ότι δεν υπάρχει, αλλά πρώτα θα γίνει το δικό μας κομμάτι και μετά θα γίνει το κομμάτι των Ελλήνων Κυπρίων. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το κομμάτι των Ελλήνων Κυπρίων, δηλαδή εκεί που διαχωρίζονται οι οικόπεδα, πόσα σπίτια θα χτιστούν, ποιο θα πάρει ποιο? Έχουν ήδη, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έχει εκδοθεί, που χαιρετίζαμε τη συναντήληψη, αλλά και με τις τοποθετήσεις από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Η συναντήληψη, επαναλαμβάνω, έχει υπογραφεί μεταξύ εμάς και της ειρηνευτικής δύναμης. Και έχει εκδοθεί και σχετική ανακοίνωση από τον ίδιο τον ειδικό αντιπρόσωπο στην Κύπρο, τον κύριο Colin Stewart. Βάσει αυτής της συναντήληψης, προνοείται η ασφαλτόστρωση δύο δρόμων, του δρόμου Άρσους Πύλας αλλά και του δρόμου που οδηγεί στην κοινότητα των Τρούλων, την οικοπεδοποίηση και την αστική ανάπτυξη μέσα στην νεκρή ζώνη, μέσα στην περιοχή της Πύλας, την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων πάλι στην περιοχή της Πύλας, και όλα αυτά ήταν προϊόν. Πόσα σπίτια θα χτίσουν αστική ανάπτυξη? Έχει ήδη ξεκινήσει η οικοπεδοποίηση, η διαδικασία οικοπεδοποίησης για τα πρώτα 50 οικόπεδα. Και προνοούνται και άλλα οικόπεδα τα οποία είναι ρητά αναφερόνται στην συναντήληψη όπως έχει συμφωνηθεί. Εμείς στη συναντήληψη που υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και τουρκικής πλευράς, έχουν κάποια τήρηση αυτή? Αντιλαμβάνεστε, επαναλαμβάνω, ότι αυτή η συναντήληψη μεταξύ μας και της ειρηνευτικής δύναμης, η οποία βάσει και των όρων εντολής της είναι αυτή που θα επιβλέπει και θα συντονίζει τις εργασίες. Έχουμε μαζί με την ειρηνευτική δύναμη, βρισκόμαστε διαρκώς σε επικοινωνία. Είναι εκεί, συντονίζει, επιβλέπει τις εργασίες ακριβώς για να υλοποιηθούν το σύνολο των προνοιών της συναντήληψης που έχουμε μαζί τους. Οποιαδήποτε άλλη εργασία, αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου, η οποία δεν προνοείται στις πρόνοιες της συναντήληψης που έχουμε με την ειρηνευτική δύναμη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι στο πλαίσιο αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Άρα δεν θα πραγματοποιηθεί όποια άλλη εργασία εκτός αυτών που με σαφήνεια καθορίζονται στη συναντήληψη. Σε σχέση με αυτό το θέμα, εκφράζεται μια τοποθέτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε κάτι νεότερο? Ακόμη δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις μόλις αυτό επιτευχθεί. Μετά από διαβήματα, το ψευδοκράτος έμεινε εκτός της Συνόδου Τουρκικών Κρατών. Ο Ερντογάν όμως άρχισε να στρώνει τον δρόμο από τώρα για του χρόνου, ζητώντας τη συμμετοχή τους. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Κυπριακής? Διαχρονικά η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί διπλωματικές σχέσεις και προβαίνει σε διπλωματικά διαβήματα.
Σχετικά με αυτό που έχετε αναφέρει, είναι γνωστές και οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν, αλλά και οι επιδιώξεις του κατοχικού καθεστώτος αυτή τη στιγμή στην διεθνή κοινότητα, και αυτό είναι δεδομένο, αναγνωρισμένη είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόσωπε, γίνεται πολλούς λόγους στα κατεχόμενα αυτό το διάστημα για μεγάλες εκτάσεις γης, οι οποίες πολλούνται σε ξένους και γίνεται σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν τουρκοκύπρια πολιτική για οργανωμένο κύκλωμα που ξεπουλούν ουσιαστικά μεγάλες εκτάσεις γης, που έτυχε στην Καρπασία, πέραν από το Τρίκουμο, υπάρχει μεγάλος αριθμός πωλήσεων. Υπάρχει κάποια ενημέρωση της κυβέρνησης σε σχέση με το τι γίνεται με τα ζητήματα αυτά? Αυτές οι πληροφορίες, όπως είτε δημοσιεύονται στον τύπο είτε έρχονται στην αντίληψή μας, αξιολογούνται, διερευνώνται σύμφωνα και με τις δυνατότητες που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και με την κείμενη νομοθεσία, και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά όλες οι πληροφορίες που έχετε αναφέρει, είτε αυτές αναφέρονται σε τουρκοκυπριακό τύπο, είτε βάσει πληροφοριών που έχουμε, αξιολογούνται. Υπάρχουν εταιρείες στις ελεύθερες περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία, οι οποίες προκάνουν σε τέτοιες πράξεις? Στη βάση των πληροφοριών που έχουμε, διερευνώνται όλα τα δεδομένα. Όλα τα έχουμε. Από πλευρά επαφών για βαθμό τη πρωτοβουλία με τη Γάζα, θα υπάρξουν εκτό από την κυρία Φοντερλάι, είναι εκτενούσε για ένα τηλεφωνό με τον κύριο Μακρόν, έγινε, θα γίνει άλλη στιγμή, κάποιε άλλε επαφέ του πρόεδρου. Θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, σίγουρα θα υπάρξουν επαφές. Ούτως ή άλλως, να σας επισημαίνω ότι οι επαφές σε επίπεδο διπλωματικών γραφείων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τα αντίστοιχα γραφεία ή μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με τα κράτη της περιοχής ή με κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαρκής. Αντιλαμβάνεστε ότι οι πρόνοιες, τα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας πρέπει να τίθονται συνεχώς προς συζήτηση, και τις επόμενες μέρες πιθανόν να έχουμε και άλλες επαφές και άλλες επικοινωνίες.